και κύριοι, καλό σας απόγευμα και σήμερα και καλώς ήρθα στην όμορφη μας παρέα στην εκπομπή «Κουζίνα χωρίς σύνορα». Η εκπομπή αυτή συγχρηματοδοτείται από τα Ταμεία Αλληλεγγύης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών και την Κυπριακή Δημοκρατία και εκτελείται από την εταιρεία GS Euro Practices σε συνεργασία με το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Και να πούμε πρώτα καλό απόγευμα στο αγαπημένο μας σεφ Χρήστο. Καλό απόγευμα, Αντριανή. Και σήμερα είμαστε και πάλι έτοιμοι. Έτοιμοι, ξέρεις, επειδή εργαζόμαστε για να ετοιμάσουμε όλα αυτά εδώ, αντιλαμβάνεσαι ότι μια σχετική. Έχει ήδη κάνει ένα μικρό ταξίδι έτσι τώρα στη Ρωσία με ετοιμάζοντα τα υλικά. Ξέρεις, κάνω ένα γύρο και μετά προσγειώνω. Και προσγειωθούμε όλοι μαζί τώρα στη Ρωσία. Έτσι. Και έχουμε μαζί μας την κυρία Έλενα και πάλι. Ευχαριστούμε που είστε και πάλι μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία για να βρίσκουμε πάλι κοντά σας. Για να μαγειρέψουμε μαζί ωραία πράγματα. Εμείς ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Σε απολαύσαμε τόσο πολύ την επόμενη φορά που είπαμε πρέπει να ξαναρθείς. Αυτή τη φορά έχεις έναν άλλον άντρα της ζωής σου, ο σύζυγός σου, ο κύριος Δήμος. Καλό απόγευμα, κύριε Δήμο. Ευχαριστώ που είστε και εσείς εδώ. Γνωρίσαμε και το γιο σας το μεγάλο την προηγούμενη φορά. Έχουμε και το μικρό εδώ. Μην είναι ο μεσαίος τώρα να γνωρίσουμε. Κανονικά πρέπει να τον φέρουμε εκεί. Να, έτσι, να πάνω στο πάγκο εκεί. Μόνο. Μια χαρά. Να δούμε και είναι ήσυχος να πιάμε έτσι ένα close-up. Μετά δούμε πόσο ο κούκλος είναι. Ο Φίλιππος. Ωραία. Αν θα μας πείτε, κύριε Δήμο, και εσείς τις δικές σας εμπειρίες. Από ό,τι ξέρω, έχετε ταξιδέψει στη Ρωσία. Ασφάλως. Στο πρώτο μου ταξίδι ήταν το 2008 που είχα γνωρίσει και την Έλενα. Η Αγία Πετρούπολη που έχω ήδη πάει και τη λάτρεψα από την πρώτη φορά είναι η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ρωσίας. Είναι μαγευτική, αδιαφυσβήτητα ονομάζεται η Βενετία του Βορρά. Είναι όλων κανάλια, όλων παλάτια. Είναι εξαιρετική. Ερωτευτήκατε και την Αγία Πετρούπολη και την Έλενα μας. Γι' αυτό την έφερα στην Κύπρο. Ωραία. Και Έλενα μου, πώς είναι η ζωή στην Κύπρο? Με αρέσει πάρα πολύ, απολαμβάνω τη ζωή μου. Έκαναμε και τα τρία τα μωρά μας εδώ, οπότε είναι μια όμορφη οικογένεια. Η ζωή μας όλοι εδώ. Και έχετε έτσι συχνά ταξίδια όταν μπορείτε, και με τα μικρά τώρα. Ναι, προσπαθούμε, ναι. Πολύ ωραία. Και τι θα φτιάξουμε σήμερα, τι επέλεξες να φτιάξουμε? Σήμερα να φτιάξουμε τρία διαφορετικά πιάτα. Το πρώτο θα είναι ορεκτικό με τυρί. Δεύτερο μας πιάτο είναι μια σαλάτα με κοτόπουλο και δαμάσκηνα. Και το ζεστό μας το πιάτο είναι πατάτες με μανιτάρια. Πολύ αγαπημένα μας μανιτάρια. Ωραία. Ναι. Θα δάνε καλά φυσικά μανιτάρια από αυτά. Συγγνώμη, πρώτα απ' όλα, να πω ότι οι συνταγές αυτές είναι συνταγές που τις φτιάχνετε στην χώρα σας, στο σπίτι σας, ας πούμε. Ναι. Τις φτιάχνετε. Ναι. Τα μανιτάρια είναι αυτά που χρησιμοποιείτε, χρησιμοποιείτε κάτι άλλο? Διαφορετικά. Διαφορετικά. Ναι. Με περισσότερη γεύση ή απλά είναι στο σχήμα το διαφορετικό? Βασικά, ότι εξαρτάται από την εποχή, γιατί την άνοιξη βγαίνουν άλλα μανιτάρια και το φθινόπωρο έχουμε άλλα μανιτάρια, οπότε είναι ότι είναι της εποχής. Απλά αυτό γιατί το λέω, γιατί ο φίλος ο Δήμος, ο σύζυγος τέλος πάντων, έχω μιλήσει λίγο πριν και μου έφερε κάτι μανιτάρια, αποξηραμένα μεν, αλλά εκείνο που θα ήθελα να πω ότι, και να συμπληρώνω στην ερώτηση, θα συμπληρώνω την Αντριανή, αν γαστρονομικά η Αγία Πετρούπολη έχει να προσφέρει κάτι διαφορετικό, διότι πίστεψε, δεν έχω πάει η Αγία Πετρούπολη, παρόλο που λέμε, μα ναι, δεν έχω πάει, και απλά ήθελα να ξέρω γαστρονομικά πώς πάει η πόλη, η χώρα γενικότερα, ας πούμε. Έχει μια δική της, ένα δικό της χαρακτήρα. Υπάρχει το στοιχείο ότι το χειμώνα, επειδή είναι αρκετό μέρος, είναι χιονισμένα, οπότε αναγκάζονται να αποξηραίνουν αρκετά προϊόντα, όπως και τα μανιτάρια, που τους δίνουν περισσότερο πιο έντονο χαρακτήρα, πιο έντονα αρώματα, τα οποία δίνουν μια ξεχωριστή γεύση στα φαγητά. Σίγουρα. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφορετικά, δηλαδή βλέπουμε ότι δεν χρησιμοποιούν όσπρια όπως εμείς που είμαστε γύρω από την Μεσόγειο. Σωστό. Χρησιμοποιούν διαφορετικά φαγητά, διότι έχουν διαφορετικά υλικά να δουλέψουν. Απλά σκεφτόμενος τώρα εγώ, συγκρίνω τη Σοβιετική Ένωση, η Προσοβιετική Ένωση, με τη σημερινή κατάσταση, τέλος πάντων, όπως είναι, και σίγουρα σε όλα έχουν διαφοροποιηθεί, νομίζω. Το άσπρο είναι μαύρο ή το μαύρο είναι άσπρο, πώς να το πω. Και σίγουρα και στη μαγειρική έχει εξελιχθεί και έχει γίνει κάτι άλλο πλέον. Και τα εστιατόρια και τα σπίτια και τα υλικά, που βρίσκουν πιο πολλά υλικά τώρα, πιστεύω, ότι θα κάνουν εξαιρετικά πράγματα. Και η γαστρονομία στην εστίαση, στην εστιατόριο και όλα αυτά, θα έχει εξελιχθεί αρκετά. Θα γίνει πολλά πράγματα. Και επειδή παράγουν και αρκετά πράγματα, λόγω
αποκτήσεις θέσεις mm-hmm. με τα δάση, με όλα αυτά, φαντάζομαι θα ακριβώς. Είναι κάτι φανταστικό. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς όμως θα φτιάξουμε, είπαμε, παραδοσιακά πιάτα, ναι. τα οποία για κάποιο λόγο φτιάχνουν στην Ρωσία γενικότερα. Και θα πάμε στην πρώτη συνταγή, Ελένα, ναι. με την συνταγή με τα καβουροπόδαρα εκεί. Πώς την ονομάζουμε, πώς την λένε, το όνομα. Απλά λες ορεκτικό ναι, πιάτο με τυρί, ναι, το οποίο ναι. έχει και καβουροπόδα, ναι. crab stick, συγγνώμη, ναι. έτσι. Ναι. Αυτά τα χρησιμοποιήσατε πάντα? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, ναι. Ωραία. Στις λοιπόν. Σαλάτες. Επειδή βασικά έχουμε πάρα πολλές γιορτές mm-hmm. και κάθε γιορτή έχουμε πάρα πολλοί κόσμο στο σπίτι. Στο σπίτι, ναι. Ναι, καλεσμένους, οπότε έχουμε και ποτά. Και είναι λίγο διαφορετικός ο τρόπος που διασκεδάζετε και τρώτε. Ναι, επειδή είναι κρύο, οπότε μαζευτούμε όλοι στα σπίτια. Και σιγά σιγά να τρώμε και ξεκινάμε για πολλές ώρες. Και ξεκινάμε το ποτήρι βότκα. Ξέρετε, σαν εμάς Κύπριος είπαμε ότι βγάλαμε όνομα, ότι τρώμε, πίνουμε και ξέρω εγώ τι. Ναι, αλλά και σε άλλες χώρες, με άλλον τρόπο, εξίσου το αρχίζετε από νωρίς και πάτε μέχρι το βράδυ εσείς. Ναι, ωραία, πού να πάτε έξω, δεν γίνεται. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε λοιπόν τα πρώτα υλικά, τα οποία έχει ετοιμάσει η φίλη Έλενα, και θα κατασκευάσουμε την πρώτη σαλάτα και να δούμε, για να τα γράψω. Λοιπόν, θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια τυρί τύπου έταμ ή εμεντσάλ, ό,τι να είναι, έτσι, Έλενα. Ναι. Και επίσης, αν έχουμε, και 50 γραμμάρια, λίγο πιο λίγο δηλαδή, πιο μαλακό τυρί, και μου είπες προηγουμένως, σαν μοτσαρέλα, ναι, τέτοιο ναι, μαλακό, ναι. έχει cream cheese, όχι. απλά να είναι μαλακό ναι, 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 το τυρί. Ναι, ωραία. Και αυτό αν έχουμε και προαιρετικό, ναι. αν έχουμε. Ναι. Ωραία. Μετά θέλουμε 2 αυγά βραστά, 2 σκελίδες σκόρδο, μαγιονέζα, φαντάζομαι ανάλογη για να σωστά, σφίξει το μείγμα. Ναι, ναι, ναι. Περίπου 150 γραμμάρια crab sticks και μου έχεις γράψει ταρτάκια. Ναι, και φαντάζομαι αυτή η σαλάτα θα την έβαζε σε ταρτάκια. Ναι. Και να προσφερθεί. Μπορεί να μπει σε ψωμάκι φυσικά. Βέβαια, ναι, ναι. Αλλά μπορεί να ναι. φαγωθεί και έτσι. Ναι. Ωραία. Πάμε να τη φάμε έτσι. Ωραία. Λοιπόν, ας αρχίσουμε, Ελένα. Πες μου τι θα κάνουμε. Βασικά πρέπει όλα τα υλικά που έχουμε να τα τρίψουμε. Ωραία. Εκτός από τα crab sticks να τα αφήσουμε προς το τέλος. Mm-hmm. Και αυτά θέλουμε τριμμένα. Άρα, όταν ξεκινούμε με τυρί. Κάνεις το τυρί και εγώ θα σου καθαρίσω τα αυγά. Γίνεται. Ωραία, ναι. Ωραία. Ναι. Να είναι έτοιμα και τα αυγουλάκια μας. Γιατί είναι γεγονός. Και τα αυγά τα χρησιμοποιείτε πάρα πολύ στις... Πάρα πολύ στις όλες τις σαλάτες βασικά σαλάτες και έχουμε διαφορετικές σαλάτες. Mm-hmm. Ναι, ναι. Εντάξει, είναι γεγονός ότι εδώ στην εκπομπή μάθαμε και την πραγματική ρωσική σαλάτα και όχι ναι. αυτή που κυκλοφορά στην Ευρώπη γενικότερα και λέμε ρωσική σαλάτα, πιάνουμε χόρτα η μαγιονέζα και τέτοιες. Είναι αυθεντική. Και ομολογώ ότι έχουμε δει αρκετά πράγματα τα οποία ίσως για κάποιο λόγο τα χρησιμοποιήσαμε κι εμείς, αλλά όχι με τον τρόπο, φυσικά τι μου λέτε τώρα, και πολλά άλλα φαγητά. Και μιλούσαμε και τις προάλλες και για τις πίτσες που στην Ιταλία δεν είναι οι πίτσες που τρώμε εδώ. Ναι. Όπως και τις προάλλες τι μιλούσαμε για τα σούσι που δεν είναι όπως εδώ. Και το καθεξής. Ακόμα και το ίδιο το κινέζικο το φαγητό δεν είναι όπως στην Κίνα. Μα πάντα και η Κυπριακή να φας εξωτερικό δεν θα είναι το ίδιο με το Κυπριακό φαγητό. Δηλαδή. Συμφωνώ, συμφωνώ. Σε ένα σημείο συμφωνώ. Μέχρι να εκτός να φτιάχνουν Κυπρέοι στο εξωτερικό, τότε μπορεί να έχει. Όχι και εκεί διαφέρει λίγο το υλικό, ναι. το βασικό υλικό, ίσως το κρέας, ίσως κάτι, σίγουρα διαφέρει στο θέμα γεύσης. Αλλά εντάξει, από εκεί και πέρα είναι θέμα ο τρόπος και όλα αυτά που τα κάνουν. Λοιπόν, τα αυγουλάκια είναι εδώ έτοιμα, Έλενα. Ναι. Άρα εδώ έχεις τυρί περασμένο από το χοντρό τρίφτη, ναι. το αυγό το ίδιο. Άρα αυγό μπορούμε να έχουμε και από την προηγούμενη μέρα. Ξέρω που μας έχει μείνει, το κάνουμε. Ναι, 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 ναι. Ωραία. Και στο άρα... σπίτι, τι μαγειρεύουμε στο σπίτι, ρωσικά, κυπριακά, να λέει κάποιος μια κουζίνα και άλλο στην άλλη, κάνετε έτσι μίξ τραπέζι ρωσικών, κυπριακών τα, πιάτων. Τα ρωσικά είναι η Έλενα που τα αναλαμβάνει, έτσι. Καθαρά, ναι. Άρα τα κυπριακά. Τα κυπριακά. Μπράβο. Είναι... ωραίο, ωραίο. Θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμα. Όταν πας συχνά σε Ρωσία. Συχνά εννοώντας. Κάθε διετία. Έτσι. Περίπου. Λοιπόν, έχει κάτι που σου μένει και λες, οκ, okay, όταν θα πάω, θα κατέβω, θα φάω αυτό το πράγμα. Ή το παραγγέλεις πριν πας. Ή είσαι... Εντάξει, αρχίσαι με τα, αυτά που ξέρεις, ότι θα βρεις. Ο συνήθως έναν πιάτο το οποίο αγαπώ είναι το χαβιάρι, το χαβιάρι με ορισμένα pancake, τα οποία τη λύνουν το σέιβορι. Και αυτό το έχουμε φτιάξει, πολύ ωραίο, ναι. Είναι εξαιρετικό. Mm-hmm. Οι σούπες τους γενικά
είμαι λατρής. Και η μπόρσ που γίνεται με το φαντζάρι είναι εξαιρετική. Γενικά δεν έχω κάτι συγκεκριμένο. Είναι όλα. Είναι γενικά η κουζίνα ρωσική που... Ωραία. Δεν αντιμετωπίζεις δυσκολίες όμως στο φαγητό. Ωραία. Μάλιστα. Και λέγατε, κύριε Δήμο Κυπριλίβων, κάτι ενδιαφέρον να θέλετε πείτε και στον κόσμο όσον αφορά ότι είναι ο Λέας στη Ρωσία, που τι λέγει. Ένα πράγμα που έχω παρατηρήσει είναι ότι στα διάφορα μόλ, όπως σε διάφορα ταξίδια που κάνω, βλέπω ότι η νεολαία τρώει ρωσικά. Ναι. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια. Δηλαδή, βλέπεις ότι ένας 15χρονος θα πάει να πιάσει να φάει μια σούπα, θα πάει να πιάσει να φάει πελμένια, τα οποία είναι κάτι σαν ραβιόλες, ας το πούμε, με γέμιση κρέας, βοδινό, γαλοπούλα ενδεχομένως. Και δεν θα πάει τόσο πολύ στα ξενόφερτα. Δηλαδή, βλέπεις σε έναν ολόκληρο food court, σε έναν αρκετά μεγάλο μολ, το οποίο υπάρχει έναν Kentucky Fried Chicken και μια Pizza Hut, ας πούμε, λέω ένα παράδειγμα. Τα υπόλοιπα όμως, τα υπόλοιπα 20, είναι τοπικά, είναι ρωσικά. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Mm-hmm. Φυσικά παίζει ρόλο και κλιματολογικές συνθήκες. Δηλαδή, όταν είναι έξω πλην 30, πλην 20, σίγουρα είσαι πιο κοντά στη σούπα, σε κάτι πολύ πιο ζεστό. Σίγουρα. Αλλά και πάλι αυτό, πολλές φορές όταν συγκρίνουμε ότι αυτά είναι και λίγο παραδοσιακά, τα περιμένεις από το σπίτι σου πράγμα, τα φας από το οποιοδήποτε μόλ εκεί κατάστημα, ας πούμε. Όμως έχεις απόλυτο δίκιο, απλά ίσως δεν. Και εμείς όλα ξεκινούν από το σπίτι φυσικά. Δεν εκτιμούμε τόσο πολύ την τοπική μας κουζίνα. Ακριβώς. Να τα φτιάχνουμε και πάντα σκεφτόμαστε τα ξενόφερτα και τα εύκολα φαγητά. Τάκ, να τα τρώμε και τελείωσε, ας πούμε. Κάκος. Έτσι. Το παράδοξο είναι ότι οι ξένοι έρχονται εδώ και τρώνε αυτά που δεν τρώμε εμείς. Βέβαια. Αυτό είναι. Λατρεύουν την κυπριακή κουζίνα. Ακριβώς. Πρέπει εμείς έτσι να τα αγαπήσουμε ακόμη περισσότερο. Λοιπόν, Έλενα, εδώ έβαλες τυρί, αυγό, σκόρδο. Ναι, σωστά. Τίποτα άλλο. Όχι. Ωραία. Πάμε εδώ τώρα. Τώρα σε βοηθήσω να κάνουμε αυτά. Τώρα βάλουμε τη μαγιονέζα μας μέσα. Εδώ μέσα. Ναι. Αυτά πότε θα τα βάλεις. Εδώ. Ωραία. Θέλω να σε βοηθήσω. Ναι. Θα βοηθήσω εγώ να κάνεις κατάλληλα εσύ. Μπορώ να θέσω. Βεβαίως. Απλά εγώ... Οπ, μου φύγε. Να το κάνουμε έτσι. Απλά τα αφήσαμε αυτά. Καλός κακός, γιατί καμιά φορά υπάρχουν κάποια τα οποία ξεκολλάνε εύκολα και κάποια τα οποία μας δυσκολεύουν. Φαίνεται φέραμε τα πιο δύσκολα, Έλενα. Ναι. Λοιπόν, και όλα θα τα βάλουμε μέσα, έτσι. Ή όχι. Τώρα να δούμε. Λοιπόν, απλά πολλές φορές σκέφτομαι, μου είπες ότι θα τα τρίψεις και αυτά. Ναι, θα τα τρίψω. Έχει κάποια, δεν ξέρω αν αυτά, τα οποία είναι σαν... πώς να σου το πω, σαν κλωστές. Εμείς τα θέλουμε τριμμένα. Πάει εύκολο, άρα είναι λογικό ότι θα το πάρουμε τριμμένο. Και είναι πιο εύκολο κιόλας. Ναι, ναι. Και εκτός από το συγκεκριμένο υλικό που χρησιμοποιούμε τώρα, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε κάτι άλλο. Όχι. Είναι τα κράψτες. Ναι. Ωραία. Ναι, τέλεια. Θα θέλουμε και το... Έλα να σε βοηθήσω. Ναι. Μπράβο. Ναι. Τέλεια. Ωραία. Άρα, τώρα πάμε να κάνουμε και τα... Να βάλουμε και μαγιονέζα. Να βάλουμε μαγιονέζα. Ναι. Θα βάλω τόση όση να το δέσει. Ναι. Όχι πάρα πολύ, αλλά ούτε λίγη. Ναι. Εντάξει, θα μου λες. Εγώ θα βάζω και θα μου λες. Για να δούμε. Και έτσι έχουμε ένα, πιστεύω, πραγματικά πολύ ωραίο ρεχτικό. Θα βάλω μισή κουταλιά ακόμα και νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Ναι. Εντάξει. Ναι. Πολύ ωραία. Έγινε και η ανάμιξη εδώ του τυριού με και το αυγό. Και τώρα για σερβίρισμα να κάνουμε μπαλίτσες. Μπαλίτσες. Ναι. Ωραία. Και να τα βάλουμε... Πριν βάλουμε το crab stick μέσα. Όχι, το crab stick να είναι έξω. Να το βάλουμε στα crab sticks για να είναι από έξω. Mm-hmm. Για να δούμε τις μπαλίτσες. Και εγώ θα φορέσω γκάντια να το κάνω αυτό. Νομίζω είναι καλύτερα, Έλενα, έτσι δεν είναι. Ναι. Και θα τα βάλουμε κάτω στη βάση ενός πιάτου. Να τα βάλουμε μέσα στα crab sticks. Α, θα τα πειράσουμε. Ναι. Α, τώρα, εντάξει, ξεχωμάστε. Εντάξει. Ωραία. Άρα θα περάσουμε αυτές τις μπαλίτσες μέσα από το κάβουρα μας.
Είναι όντως καβούρας. Έτσι τα λέμε. Ναι. Να μην το συζητάμε αυτό. Έτσι μας είπαν να τα λέμε και έτσι τα λέμε τελείως. Λοιπόν, είναι μεγάλα, θες πιο μικρά. Έτσι ακριβώς. Έδωσα πάνω στο μέγεθος. Έδωσα πάνω στο μέγεθος. Τέλεια. Ας πούμε, λέω, να κάνω ένα. Ναι, έτσι. Α, εκεί παίρνει και ωραίο χρώμα. Ναι. Ωραία. Επειδή να διευκρινίσουμε όμως ότι προηγουμένως είπαμε για ταρτάκια. Ναι, και αυτό μπαίνει μέσα στο ταρτάκι. Εντάξει, μπράβο. Ανάλογος του μεγέθους, ας πούμε, αν είναι μικρά, θα κάνουμε λίγο πιο μικρά, ανάλογα, έτσι. Και επειδή το ταρτάκι είναι ζύμη, άρα μπορεί να φαγωθεί σαν... σαν ψωμί αυτό θα χρησιμοποιηθεί. Εντάξει, για μένα τώρα, Έλενα, νιώθω ότι αυτό είναι αρκετά μεγάλο. Ναι. Για να το βάλω όλο στο στόμα, ενώ θα προτιμούσα λίγο πιο μικρό για μένα. Ναι. Για κάποιον μπορεί να μην τον ενοχλεί τόσο πολύ, αλλά νιώθω ότι είναι λίγο βαρύ, γιατί είναι μαγιονέζα, τυρί. Ναι, γι' αυτό πίνει με το ορεκτικό που πάει με βότκα με έτσι βαρετά ποτά. Μάλιστα. Ναι. Αυτό που λέω ότι θα το προτιμούσα μια μπουκιά. Και όχι να κόβω κομματάκι, μία μπουκιά τάκ και τελείωσε. Φαντάζομαι όμως και με την τάχτα ανοιτά θα έχει μία περισσότερη ισορροπία, μάλλον. Δεν θα το σε έντονη η μαγιονέζα και το τυρί κτλ. Εντάξει, και αυτό θα το φας κατά κάποιο τρόπο σε περιπτώσεις που μπορεί να είναι σαν μεζεδάκι πολλές φορές, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Αλλά σίγουρα μπορεί στο τραπέζι να υπάρχουν και άλλα πραγματάκια, μικρά ψωμάκια, η ταρτάκια ή όλα αυτά και να το συνδυάσεις. Ναι. Η χόρτα ακόμα. Έτσι σωστά, δεν είναι. Σωστά. Ωραία. Λοιπόν, αυτά τα κάνουμε τώρα εδώ και νομίζω θα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε με την επόμενη συνταγή που νομίζω ότι θα πάμε και δούμε και κάτι άλλο. Να δούμε και κάτι άλλο, βέβαια. Από να την... πάμε τώρα ή σε λίγο, λες. Όχι, νομίζω πάμε λίγο. Τώρα, τώρα να για πάμε να είμαστε έτοιμοι, γιατί έχουμε ακόμα δύο συνταγές ακόμη. Ωραία, πάμε να δούμε το φιλμάκι της χώρας. Λοιπόν, να περιμένω ακόμα λίγο, ωραία, δεν πειράζει. Περιμένουμε. Δεν πειράζει. Απλά εκείνο που λέω είναι ότι... αυτό εδώ, εκτός από μεζεδάκι, μπορεί να σερβιριστεί διαφορετικά, σαν σαλάτα και να παίρνει μπορεί, ο άλλος. Μπορεί, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Ωραία. Άρα, πολύ ωραίο φαίνεται. Είναι θέμα ο καθένας μας πώς θέλει να σερβίρει το... Ναι, απλά είναι πολύ απλό και γρήγορο και εύκολο. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και ειδικά το τυρί, μου λες έταν ή εμεντσάλ. Ναι. Είναι τυριά τα οποία σχετικά... είναι ελαφριά στη γεύση, ναι, δεν είναι ναι, πολύ δυνατά. Ναι, ναι. Αλλά και το αυγό μαζί, νομίζω ότι δίνει έτσι ένα ωραίο συνδυασμό. Και η μαγιονέζα. Είναι πλούσια όμως, έτσι. Δεν θα μπορέσουμε, ας πούμε, να φάμε και αρκετά, γιατί είναι και έχουν, είναι λίγο βαριά. Ναι, ναι. Δηλαδή αυτό θα φάεις ένα, άντε αν δεν έχει άλλο και είναι απλά μαζί, και να φάεις και ένα δεύτερο, ας πούμε. Διαφορετικά είναι δύσκολο. Πάμε σε που να πάρουμε λοιπόν, την ανάσα μας τώρα. Ναι, να ωραία. Πάρουμε το φιλμάκι μας και επιστρέφουμε σε λίγο.
και δεν είμαστε λοιπόν. Σεφ, τι τρως. Τι τρως και δεν μαζί, αγκουράκι. Με πιάσετε ότι είναι αγκουράκι, αδαμάσκηνο. Αδαμάσκηνο. Λοιπόν, είναι πολύ ωραία. Αδαμάσκηνο. Και εσείς παράγετε αρκετά αδαμάσκηνα. Πολλά, ναι. Πολλά, ναι, ναι, ναι. Και καρύδια πολλά. Ναι, ναι. Και τι άλλο. Αυγά είπαμε, κοτόπουλα, εντάξει. Ναι. Αγκουράκι, όλα αυτά. Ναι. Αρκετά. Ναι. Τι δεν παράγεται σαν χώρα. Λέω, πορτοκάλια. Ναι. Πολλά. Μπανάνες. Μπανάνες. Ναι. Άλλο. Εντάξει. Αυτά ήταν λίγο πιο. Ναι, ναι, ναι. Βόρεια είναι πολύ. Εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, θα φτιάξουμε τώρα μία, θα την έλεγα, κοτοσαλάτα. Σαλάτα με κοτόπουλο. Και τα μασκίνα. Και τα μασκίνα. Ναι. Περίεργη με, κάποιο θα φανεί, ας πούμε. Αλλά. Είναι ωραία το δαμάσκινο. Αλλά νομίζω ότι θα είναι ενδιαφέρον. Οπότε το μασκίνο το τρώω και ψημένο με κοτόπουλο. Και το χρυσόμυλο μέσα στο κοτόπουλο. Να σου πω κάτι. Κάποιο φίλο μου λέει, όχι. Εσεί οι μάγειροι δεν πάτε καλά. Βάζετε το γλυκό με το αλμυρό. Με το φαγητό, με το αυτό. Μα εκεί είναι ο ωραίος συνδυασμός, έτσι. Ναι, αλλά σου λέω ότι λέμε για κάποιους. Έτσι, από μόνο του είναι υπέροχο, λέει. Αλλά μαζί, όχι. Αλλά δεν μας πειράζει. Εμείς και όλος ο κόσμος τα τρώει. Γι' αυτό πάμε να δούμε τα υλικά που θα χρειαστούμε για να φτιάξουμε αυτή τη ωραία σαλάτα με κοτόπουλο και δαμασκηνά και όχι μόνο. Για να δούμε τι θα χρειαστούμε. Ένα στήθος κοτοπούλου, το λέμε για μια μικρή ποσότητα, έτσι δεν είναι. 200 γραμμάρια είναι ένα κανονικό μεγάλο φιλέτο. 3 με 4 αγκουράκια μεσαίου μεγέθους, δεν είναι ούτε πολύ μεγάλα, ούτε πάρα πολύ μικρά. Λέμε απλά για την ποσότητα. 3 βρασμένα αυγά και 100 περίπου γραμμάρια δαμάσκηνα. Επίσης, περίπου 200 γραμμάρια μαγιονέζα, 100 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι ή σμετάνα. Ναι. Είναι κάτι σαν γιαούρτι, ναι, ναι. Ωραία. Και τριμμένα καρύδια. Λίγο άνηθο και γανύρισμα. Ωστε. Το τελευταίο, αν θέλουμε, δεν θέλουμε, θα το βάζουμε. Ναι. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, Έλενα, έχω κόψει ήδη, άρχισα να κόβω το αγκουράκι. Κομμένο. Ωραία. Σε μικρούς κύβους, μου είπες. Ωστε. Έτσι. Ναι. Δεν το βάζουμε τριμμένο, μικρούς κύβους. Ναι. Ωραία. Και τώρα εσύ τι θα κάνεις. Εγώ να κάνω μαγιονέζα, ναι, μαζί με γιαούρτι. Μαγιονέζα με το γιαούρτι. Ναι. Ωραία. Αυτά που γράψαμε στη συνταγή, την ποσότητα γιαούρτι και μαγιονέζα, τη βάζουμε όλοι. Ναι. Ωραία. Και όλα μαζί. Για να δούμε. Να σε ρωτήσω, το κοτόπουλο το κόψω περίπου έτσι, ναι, ή πιο μικρό ακόμη. Ναι. Όχι, έτσι είναι. Έτσι. Ναι. Και το κοτόπουλο μας πάλι. Γιατί είπαμε, κάνουμε μια σχετικά μικρή ποσότητα. Το κοτόπουλο πρέπει να είναι βρασμένο. Πες μου, πρέπει να είναι μόνο στήθος από κοτόπουλο ή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και μπούτι. Όχι, καλύτερα στήθος για τις σαλάτες. Καλύτερα, επειδή ναι, είναι άσπρο, ναι, ναι, και δεν έχει ούτε, ναι, λίπος ούτε, ναι, τίποτα. Έτσι. Και να σας πω και κάτι, έτσι για να έχετε υπόψη σας, είναι ότι το κοτόπουλο εδώ που έχουμε ψήσει είναι πάρα πολύ ωραία βρασμένο, ψημένο και μαλακό. Έτσι μην νιώθετε ότι θα φάτε ένα κοτόπουλο το οποίο είναι στεγνό. Είναι πάρα πολύ καλό και ζουμερό. Γι' αυτό και εσείς προσέξτε το ψήσιμο. Τίποτα άλλο δεν προσέχω, μην ανησυχείτε. Τώρα, εδώ αυτά είναι κομμένα, Έλενα. Έτσι. Είναι, θα βάλω το κοτόπουλο απλά μέσα στο πιάτο για να αδειάσω το χώρο. Γιατί μου είπες ότι θα κόψουμε και τα δαμάσκηνα. Σωστά. Ή όχι. Και δαμάσκηνα και αυγά. Μικρά, μικρά και αυτά. Έτσι. Ναι. Ωραία. Και τα βουλάκια μας. Και τα αυγά μας ακόμη. Εγώ να πιάσω το κοτόπουλο και να ξεκινήσω να βάλω μέσα στο ένα μπολ. Ωραία. Δεν θέλω να μετακινάς καθόλου το μπολ σου, γιατί η παιδιά ετοιμάζει τώρα. Βλέπετε την Έλενα τι κάνει. Θα βάλει, από ό,τι έχω αντιληφθεί, στρώσεις. Σωστά. Από τα υλικά τα οποία κόβουμε και κόψαμε. Ναι. Πρώτη στρώση, κοτόπουλο. Ναι. Α, διαλέγουμε και γυάλινο διαφανές. Για να φαίνεται. Ναι. Δοχείο, α, μάλιστα, γι' αυτό. Και πες μου, μπορεί να γίνει και ατομικό αυτό. Ναι. Α. Ναι. Σαν μικρά κοκτέιλ, δηλαδή. Ωραία. Σωστά. Εντάξει, έγινε γεγονός, νόμιζα ότι είναι το προηγούμενο, αλλά τελικά είναι γι' αυτό και ξεχάστηκα να τις φέρω. Έχουμε στην άλλη κουζίνα, αλλά δεν πειράζει. Θα χρησιμοποιήσουμε ένα ωραίο γυάλινο δοχείο, το οποίο μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε τρόπο. Εδώ σερβίρουμε κανονικά. Mm. Άρα, την σειρά που την βάζεις τώρα, παίζει ρόλο ή εσύ το κάνεις? Κανονικά, ύστερα από το κοτόπουλο που είναι έτσι λίγο στεγνό, να βάλουμε τα δροστερά τα αγουράκια που θα είναι. Ωραία. Είναι και το χρώμα κιόλας. Ναι. Άσπρο πράσινο τώρα. Ναι. Μετά πάμε ξανά πάλι το μείγμα αυτό.
γιαούρτι και μαγιονέζα. Μαγιονέζα μαζί. Για να δούμε τι θα γίνει. Και θα δούμε και πώς θα το τρώμε κιόλας. Διότι θα πρέπει να τρώμε απ' όλα. Θα έχουμε απ' όλα στο πιάτο. Δηλαδή θα πάρω το κουτάλι και θα πάρω μόνο κοτόπουλο ή μόνο... Ναι, γι' αυτό το καλύτερο είναι σε ένα ατομικό... Α, και να τρώγεται με το κουτάλι κιόλας, κουταλάκι. Ναι, ή πυρουνάκι. Ή πυρουνάκι. Μην πειράζει, το κάνουμε αυτό ατομικό. Το παίρνω εγώ και το τελειώνω. Είναι ατομικό για μένα. Λοιπόν, τι θέλεις με τα... Ελενά τούτα ή το αυγό. Τα αυγά, ναι. Ωραία. Ένα λεπτουδάκι θα σου κάνω κάτι με το αυγό για να είμαστε σωστοί. Φεύγουμε από το ένα υλικό, πάμε στο άλλο. Είναι γεγονός ότι κάποια υλικά θα μπορούσε, λέω, να τα έχουμε και έτοιμα. Αυτό που πες θα το ψιλοκόψουμε. Ναι. Ωραία. Θέλεις να σε βοηθήσω σε κάτι. Συγγνώμη, ένα λεπτουδάκι να πάρω κάτι από εδώ. Λοιπόν, το βάζω μια έτσι. Και μια έτσι. Τέλεια. Και βάλουμε τα κουτάλια. Ναι. Το βάζω και το απλώνεις εσύ. Ναι, ναι. Ωραία. Και μετά θα χρειαστείς το επόμενο, θα μου πεις πάλι. Ναι. Ωραία. Ναι. Πολύ, πολύ ωραία. Για να δούμε τι θα μας κάνει η Έλενα σήμερα. Μάλιστα. Και βάλουμε τα δαμασκίνα. Ορίστε, πάνω, όσο ναι. θέλεις, όσα θέλεις. Φαίνονται σαν ελιές, αλλά παιδιά είναι δαμασκίνα. να το διευκρινίσουμε αυτό. Δεν είναι ελιές, είναι δαμάσκηνα. Και βασικά συνεχίζουμε έτσι. Μάλιστα. Απλά, απαλά. Ναι. Mm-hmm. Ξαναβάλουμε το κοτόπουλο. Μάλιστα. Α, ξαναρχίζεις, ας πούμε, ναι, από την ναι, άκη ναι, και ναι. πας. Ναι. Mm-hmm. Άρα είναι γεγονός, Ελενά, ότι πρέπει να έχουμε μια ποσότητα σχετικά αρκετή αναλόγως του δοχείου που θα το σερβίρουμε ναι. για να το γεμίσουμε και να φαίνεται... Όμορφο ωραίος, ναι, δεν είναι. Σωστά. Δεν μου πεις να σου δώσω λίγο μικρότερη, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εντάξει, πάλι γίνεται. Τα αγκουράκια. Τα αγκουράκια μας. Μπράβο. Και αυτό μπορεί να γίνει και δύο και τρεις φορές, έτσι, ναι, ναι, ανάλογα στο ναι, υλικό ναι, που έχουμε. Ναι, εξαρτάται από τους καλεσμένους μας, από τα άτομα mm-hmm. όπως έχετε. Βέβαια. Εντάξει, με ένα στήθος κοτοπούλου τώρα φτιάξαμε μια σαλάδα, η οποία δεν είναι και σαλάδα που θα τη φας για κυρίως φαγητό, θα τη φας σαν ορεκτικό για αυτή, έτσι δεν είναι. Ναι. Είναι δροσερή σαλάτα, ναι, 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 άρα ναι, ναι, μπορεί ναι, ναι. να είναι δίπλα... Ναι. Είναι για ξεκίνημα βασικά. Mm-hmm. Το αυγό μας. Ωραία, πάμε τώρα. Αυγό. Α, το αυγό μας. Και φυσικά, πες μου καρύδια, δεν βάζεις ενδιάμεσα. Όχι, καρύδια να βάλουμε από πάνω. Μόνο. Ναι. Γιατί, λέω τώρα, γιατί βάζεις μόνο από πάνω, υπάρχει λόγος. Επειδή είναι κάτι που το σερβίρεις όμως αυτό. Ναι. Ενώ... Είναι μέσα στα υλικά τα οποία θα χρειαστούμε για τη σάλατα. Δεν θα μαλακώσουν με τη μαγιονέζα. Θα μαλακώσουν υπερβολικά. Δεν νομίζω. Όχι, όχι, απλά έβαλε τα. Για να διακόσμηση. Ναι. ναι, αλλά είναι και πολύ ωραία. Είναι μια ωραία γεύση. Ναι, ναι, μαζί, ναι. Μαζί με τα μάσκινο με συνδυασμό. Ναι. Πολύ ωραίο συνδυασμό, βέβαια. Ωραία. Τέλεια. Ωραία. Λοιπόν, αφού έχουμε δει τη διαδικασία, εμείς θα συνεχίσουμε. Ναι. Και να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και με Στέφα Αδριανή. Και να επανέλθουμε πίσω να φτιάξουμε και το ζεστό φαγητό, θα το έλεγα και αυτό. Είναι φαγητό. Και να ολοκληρώσουμε φυσικά. Και να τα πούμε στον μπάνκο. Ναι, ναι, δεν γευτήκαμε σήμερα τίποτα. Όχι, ακόμα. Είσαι φρόνιμο λοιπόν, σήμερα. Πάμε. Εδώ είμαστε, σεφ μου. Εδώ είμαστε. Με την Έλενα και τον κύριο Δήμο. Που φτιάχνουμε το... Μάλλον αρχίσαμε το επόμενο φαγητό. Σωστά. Ναι, ναι. Να πούμε ότι οι σαλάτες μας, τα ορεκτικά μας είναι έτοιμα εκεί και θα φτιάξουμε και ένα φαγητάκι. Εγώ θα... δεν ξέρω, φαγητό θα το πω, με ζεδάκι και αυτό ζεστό, δεν θα το πω. Όχι, φαγητό. Φαγητό, ναι, κανονικά. Ναι. Ωραία. Για να δούμε φυσικά. Πώς το λέτε εδώ αυτό το φαγητό στη Ρωσία. Ωραία, πατάτες με μανιτάρια. Εντάξει. Το ξέρω. Πες μου το στα ρώσικα. Α, καρτόσκα ναι. γκριβάμι. Αυτό είναι. Ναι. Ωραία. Επειδή ήταν από τα βαρετά τα ορεκτικά μας και σαλάτες, θέλουμε κάτι... Κάτι πιο ελαφρύ. Ναι. Και μετά, από αυτό... Καλή βότκα μάλλον. Θα δούμε. Ναι. Θα δούμε. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υλικά, μιας και τα έχουν ετοιμάσει τα παιδιά. Θα χρειαστούμε 1 κιλό μανιτάρια. Εντάξει, αναλόγως και τα άτομα που είμαστε, έτσι δεν είναι. Δεν σημαίνει ότι θα βάλουμε 1 κιλό και να μείνουν, δεν γίνεται. 600 γραμμάρια περίπου πατάτες
κομμένες σε κύβους, τις βλέπετε τώρα εδώ, νάτες, εδώ, ψήνονται, θα σας εξηγήσουμε μετά. 120 περίπου γραμμάρια κρεμμύδια, 300 γραμμάρια το σμετάνα ή γιαούρτι, είπαμε θα μας πει σε λίγο η Έλενα, μας εξηγήσει ακόμα μια φορά τι είναι η σμετάνα, 60 γραμμάρια βούτυρο, λίγο άνηθο και αλάτι. Αυτό είναι τα υλικά. Εύκολα και είπαμε. Η σημασία είναι τα υλικά. Από τη στιγμή που έχουμε μανιτάρια ωραία. Ναι. Και ίσως αυτά τα μανιτάρια που έχετε στη χώρα σας. Ναι, ίσως ναι, λέω. Ναι. Μπορεί να είναι διαφορετικά. Αυτά είναι καλλιέργεια, σαν αντιλαμβάνεσαι. Ναι. Όταν είναι άγρια, πάμε σε άγριες καταστάσεις. Βέβαια. Λοιπόν, άρα τι σημαίνει αυτό. Η πατάτα είναι πατάτα, εντάξει, το κρεμμύδι είναι κρεμμύδι, σμετάνα. Κάτι παρόμοιο με το γιαούρτι. Παρόμοιο. Έχει 20% λιπαρά. Mm-hmm. Οπότε, 20% λιπαρά. Ναι. Mm-hmm. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωφέλιμο. Χρησιμοποιούμε το πάρα πολύ, καθημερινά mm-hmm. βασικά. Mm-hmm. Στα μωρά. Στα mm-hmm. μωρά ηλικίας, νηπιαγωγείο και πιο μεγάλα. Uh-huh. Κάθε πρωί βασικά δίνουν ένα ποτήρι σμετάνα για να το φάει με λίγη ζάχαρη, με λίγη μαρμελάδα. Έχει την υφή του γιαουρτιού, έτσι, η κρέμα. Ναι, απλά είναι πιο σφιχτό επειδή είναι 20. Πιο σφιχτό ακόμη. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Νομίζω, σεφ, το έχουμε ξαναδεί με τη Ρουμανία. Ναι, ναι. Σμετάνα, αυτό έτσι, λέω. Απλά να το διευκρίνουμε, λέω, για να το θυμόμαστε. Γιατί εντάξει, με τις γεύσεις και τα αρώματα κάπου και τις αλλαγές που κάνουμε καθημερινώς. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, μανιτάρια. Κομμένα έτσι. Ναι. Πιο χοντρά, πιο λεπτά. Όχι, έτσι. Έτσι. Λοιπόν, κόβω. Αν είναι μεγάλα, φυσικά μπορεί να τα κόψουμε πιο μικρά, αλλά νομίζω καλά είναι μεγάλα, χαρά, έτσι ναι, δεν ναι, είναι. Ναι. Ωραία, τα κόβουμε μια χαρά. Και έτσι θα αρχίσει το ψήσιμο. Τις πατάτες τις έχουμε βάλει σε λίγο βούτυρο, τις κόψαμε σε κύβους, λίγο πιο μεγάλες από το ζάρι και τις ψήσαμε μέσα σε λίγο βούτυρο. Έτσι τουλάχιστον τις ψήνει η Έλενα. Δεν ξέρω, στη Ρωσία, σε βούτυρο το ψήνεται, έτσι. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο να το φάμε, να τρώμε συνεχώς βούτυρο εδώ στην Κύπρο, αλλά τέλος πάντων είναι ένας τρόπος και πολύ γευσάτος. Ναι. Λοιπόν, εδώ, μέσα στο τηγάνι μας, έτσι για... Τρέχω τώρα εγώ, τρέχω. Mm-hmm. Τα μανιτάρια είναι εδώ. Μπορώ να τα κόψουμε και τα υπόλοιπα, δεν ξέρω. Ναι, αλλά το νομίζω... Το κρεμμύδι. Είμαστε εντάξει. Και το κρεμμύδι να είναι έτοιμο. Ναι. Ωραία. Ένα κρεμμύδι μεγάλο. Ναι. Ωραία. Μου είπες σε φέτες ή ψιλοκομμένο. Ψιλοκομμένο. Ωραία. Εντάξει, το ψηλό μου είναι πιο ψηλό, αλλά νομίζω έτσι θα θέλεις. Κύριε Δήμο, έρχομαι σε εσάς και να μας πείτε ακόμη έτσι λίγες εμπειρίες σας ή κάποιες απόψεις που έχετε και για τη ρωσική κουζίνα και για την κυπριακή. Κάτι ενδιαφέρον από το σπίτι που κάνετε έτσι κάποιες συνήθειες. Ό,τι μου έχεις πει και πριν, είχατε έτσι... Μπράβο, ναι. Τα Χριστούγεννα, ένα από τα έθιμα τα οποία συνηθίζουμε να κάνουμε είναι τα Χριστούγεννα γιορτάζουμε αλλά κυπριακά, ενώ mm-hmm. με τα πατροπαράδοτα μας και η πρωτοχρονιά είναι καθαρά ρωσικό τραπέζι. Μάλιστα. Δεν έχει δηλαδή με τη σαλάτα τη ρωσική, με διάφορα πελμένια. Είναι, mm-hmm. είναι καθαρά με βότκα, με σαμπάνια, η ώρα 12. Μάλιστα. Ακόμα και τον πρόεδρο της Ρωσίας να πει το διάγγελμα. Ναι. Οπότε είναι... Είναι ώρα στο παιχνίδι εκεί, μάλιστα. Τα Χριστούγεννα είναι κυπριακά, καθαρά. Η πρωτοχρονιά είναι ρωσική. Ωραία, έτσι αναμίξει. Νομίζω στο σπίτι είναι η γλέντια, έχουν και τις δύο κουλτούρες μαζί. Υπέροχα για τα παιδιά πάντως. Έλενα, βούτυρο πρώτα. Βούτυρο, ναι. Βούτυρο. Και μετά. Κρεμμύδι. Κρεμμύδι. Απλά το λέω γιατί καμιά φορά μπορεί να γίνει και το αντίθετο. Και έτσι θα ψήσουμε το κρεμμύδι κάπως. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Ωραία. Να λιώσει το βούτυρο, να αρχίσει να ψήνεται και μετά θα προσθέσουμε τα μανιτάρια μας. Φυσικά δυνατή φωτιά. Το λέω δυνατή γιατί τα μανιτάρια θα αφήσουν υγρό τώρα και θα πρέπει να εξατμιστεί. Ναι. Τίποτα άλλο να κάνουμε, όχι. Απλά μένει το γιαούρτι και οι πατατούλες που θα προσθέσουμε μέσα. Ναι. Mm-hmm. Εμείς θα λέγαμε τα κάνουμε έτσι και 2-3 αυγά να κάνουμε mm-hmm. ένα μελέτη. Ναι, ναι. Εντάξει. Πάλι φαγητό, ωραίο είναι. Ωραίο, ναι. Έτσι. Είναι και η διαφορά, εδώ θα χρησιμοποιούσαμε ελαιόλαδο εμείς το πολύ πολύ. Ναι. Έτσι. Επειδή δεν έχουμε εμείς. Ναι, χρησιμοποιείτε το βούτυρο. Τώρα έχουμε. Εντάξει. Κάποια, αλλά... Το τώρα είναι σχετικό γιατί είναι και τι παράγει ο τόπος. Ναι.
Δεν ξέρω, νότια δεν έχει. Τώρα μαθαίνει ο κόσμος ελαιόλαδο να χρησιμοποιεί και χρησιμοποιεί παραπάνω στις σαλάτες. Δεν το συνήθισαν ακόμα. Στο αυτοί τηγάνισμα. Που ταξιδεύουν, εντάξει, ξέρουν το. Mm-hmm. Αλλά είναι και πάρα πολύ ακριβό. Αυτό θα έλεγα πάρα τώρα. Πολύ ακριβό. Ότι επειδή δεν παράγεται, δεν τέλος πάντων φτιάχνεται εκεί για να υπάρχει μια λογική, αν θέλεις, τιμή. Ναι. Αντιλαμβάνεσαι ότι τίποτα το εισαγόμενο και ειδικά σε τις περιπτώσεις είναι ακριβό. Έτσι είναι. Λοιπόν, Έλενα, κρεμμύδι. Θέλεις να πάρει και χρώμα κιόλας. Νομίζω είναι εντάξει. Νομίζω είναι εντάξει. Ναι. Να μαραθεί καλά και θα ρίξουμε μέσα τα μανιτάρια μας. Όλα μέσα. Και έτσι, εδώ, θα αρχίσουμε, θα τα αφήσουμε στην ουσία, να αρχίσουν να ψήνονται. Έτσι δεν είναι. Ναι. Και αφού μαλακώσουν, θα ψηθούν στην ουσία, θα μαλακώσουν κάπως. Ναι. Θα βγάλουν κάποιο υγρό, πιστεύω, και θα εξατμίζεται ταυτόχρονα, γιατί είναι δυνατή θερμοκρασία. Και όταν στεγνώσει ή θέλεις να μείνει ζουμί μέσα. Να μείνει μέσα ζουμί, να βάλουμε και πατάτες μαζί με το γιαούρτι και σε 50 λεπτά το φάγημα είναι έτοιμο. Α, οκ. Λοιπόν, σβήνω αυτό τότε, δεν χρειάζεται. Σε αναλογία λέμε 1 κιλό μανιτάρια, 600 γραμμάρια πατάτες. Ναι. Σημαίνει ότι είναι αρκετή ποσότητα και των πατατών, ε. Ναι. Εντάξει, τα μανιτάρια μειώνουν τον όγκο, άρα φαίνονται περισσότερο οι πατάτες. Ναι. Α, ναι. Εντάξει. Αλάτι. Ναι, αλάτι να βάλουμε μαζί με πατάτες και γιαούρτι. Ωραία. Και αυτό είπαμε, λες ένα φαγητό είναι αυτό. Εντάξει, αλλά φαγητό. Το θέμα είναι... Επειδή εμείς σαν πρώτο πιάτο στη Ρωσία πάντα έχουμε σούπα. Ναι. Οπότε το δεύτερο πιάτο μας δεν μπορεί να είναι πάρα πολύ βαρετό. Επειδή έχεις φάει σούπα με κρέας. Mm-hmm. Οπότε το δεύτερο είναι κάτι έτσι... Πιο ελαφρύ. Ναι. Mm-hmm. Ναι. Λοιπόν, επειδή μου έτυχε να είμαι με... Ρώσους να το πω, λόγω της δουλειάς μου, όχι για τίποτα άλλο, το οποίο είναι γεγονός ότι έχουν μια τάση να τρώνε σιγά σιγά, μπορεί όλα τα φαγητά να είναι εκεί ή κάποια φαγητά να ψήνονται και μετά κατά τη διάρκεια του γλεντιού ή της φαγητού, τέλος πάντων, και να έχουν πιο μικρά πιατάκια, να βάζουν λίγο να τρώνε, να πίνω το ποτάκι του, όσοι ήθελα πιο. Μου θυμίζει τάπα σε μένα. Ναι, ναι, μπράβο. Κάτι σε συνδυασμό. Να ξαναπάει με άλλο πιάτο, αν θέλει. Έτσι. Να βάλουν άλλο πραγματάκι ξανά πίσω. Μου έκανε μια εντύπωση όμως. Δεν ξέρω αν ήταν η περίπτωση εκείνη. Θέλω να μου πει. Μου έτυχε να πάνε και στο γλυκό. Ένα γλυκάκι, δεν λέω να το φάνε γλυκό. Ένα γλυκάκι, μια-δύο κουταλιές. Να κάνω ό,τι θα κάνω, να χορέψουν, να τραγουδήσουν αυτά και να ξαναεπιστρέψουν στο φαγητό. Και αυτό πήγαινε όλο το βράδυ. Ναι, ναι. Έτσι είναι. Έτσι, ναι. Μάλιστα. Ναι. Άρα δεν ήταν τυχαίο, ήταν... Ναι, 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 ναι. Μάλιστα. Οκ. Okay. Βλέπεις τι ωραία πράγματα είναι να μαθαίνεις και την κουλτούρα της κάθε χώρας. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Ναι, ναι. Πράγματι. Έτσι είναι. Είναι και όταν, επειδή είπα ότι έχουν πάρα πολλές γιορτές στη Ρωσία, πάρα πολλές αργίες, οπότε μαζευτούν όλοι στα σπίτια και πριν... Μια-δύο μέρες είναι και πολύ ωραίο για την οικογένεια. Επειδή πηγαίνουν, ψωνίζουν μαζί, στρακόπουν τις σαλάτες μαζί, θέλει χρόνο. Όταν παίρνουν όλοι χρόνο μαζί και ύστερα όλοι μαζί στο τραπέζι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο, μπράβο. Εντάξει, και αυτό είναι μια παράδοση που πιστεύω είναι πολύ παλιά. Θεσμός της οικογένειας. Ακριβώς. Υπήρχε, φαντάζομαι, γιατί ήταν τέτοια και η κατάσταση πριν πολλά χρόνια που αναγκαστικά ήταν η οικογένεια μαζί. Τώρα δεν ξέρω σιγά-σιγά θα φεύγει. Με τον εξυγχρονισμό και όλα αυτά. Αλλά πιστεύω, επειδή είναι πάρα πολλοί κόσμος, ότι θα διατηρηθούν κάποια πράγματα και είναι και τεράστια η έκταση. Ακριβώς, που φαντάζομαι εκεί που το διατηρούν, το διατηρούν ακόμα. Και στα χωριά και σε άλλες περιοχές. Σίγουρα, 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 ναι. Και στις μεγάλες πόλεις βασικά προτιμούν να περάσουν χρόνο στο σπίτι αντί να πάνε κάπου στα εστιατόρια. Μάλιστα. Μου θυμίζει έτσι λίγο ο θεσμός της οικογένειας και λίγο την Κύπρο. Δηλαδή και εμείς έχουμε έτσι. Πιστεύω είναι μια ομοιότητα. Ναι, πιστεύω ότι και εμείς κρατάμε αλίμονο την κάποια παράδοση ακόμα. Έστω και μια φορά την εβδομάδα θα γίνει αυτό. Ναι. Ή τέλος πάντων δεν είναι κάθε εβδομάδα. Κάθε λίγο τόσο, καιρό το κάνουμε. Σε με γιορτές, κάτι τέτοιο το κάνουμε ακόμα. Αλλά όχι νομίζω όπως εδώ. Εδώ είναι λίγο διαφορετικό.
Λοιπόν, Έλενα, κοίταξε να δεις. Ναι, βλέπεις. Ναι. Είμαστε έτοιμοι, έτσι δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, βλέπεις, κουβεντιάζοντας μαγειρεύουμε. Δεν το καταλαβαίνουμε. Ναι, κουβεντιάζοντας μαγειρεύουμε. Έτσι, πάντα. Φαντάζομαι, αν υπήρχε και η μουσική, θα χορεύαμε κιόλας. Και θα τραγουδούσαμε. Λοιπόν, εδώ πατάτες. Πατάτες και γιαούρτι. Α, μαζί, όλα μαζί. Ναι, ναι. Βάζουμε τις πατάτες μας, λοιπόν. Αν μπήκε λίγο βουτυράκι από πριν, δεν πειράζει. Τέλεια. Γιαούρτι τώρα. Ναι. Πόσο γιαούρτι θα βάλουμε? Τώρα να δούμε. Εσύ να μου πεις. Νομίζω να το βάλουμε όλο. Όλο. Ναι. Το βάλαμε. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, είναι η φάση που η μικρή μου κόρη τρώει τα ζυμαρικά με το γιαούρτι ανακατεμένα. Ναι. Αυτό είναι μια καλή λύση και πιστεύω θα της αρέσει. να βάλουμε και λίγο αλάτι. Ναι. Και αλάτι. Και έτσι, έτσι ανακατεμένο τέλος πάντων. Ναι, ναι, και αφήνουμε το για λίγη ώρα κλειστό. Mm-hmm. Βάλουμε λίγο αλάτι τώρα. Ναι. Πιπέρι δεν βάζεις? Όπως θέλετε, ναι, αν σας αρέσει. Συνήθως βάζετε εσείς? Όχι. Βάζετε? Όχι. Όχι. Δεν θα... Μην νομίζεις, πάλι θα το φάμε. Λοιπόν, το αφήνουμε εδώ κλειστό. Ωραία. Απλά ζεσταίνεται. Ναι. Τελειώνει. Ναι. Βάζω στο πιάτο. Ναι. Απλά επειδή γράφουμε στη συνταγή μας άνηθο, απλά βάζετε έτσι για διακόσμηση για και τίποτα. Για μυρωδιά βασικά. Για μυρωδιά. Χρησιμοποιείτε τον αιθά αρκετά. Ναι, επειδή θυμίζει η μυρωδιά σου σε εμάς καλοκαίρι. Έτσι. Ναι. Και να στροπάς αρθέτε κοντά στο καλοκαίρι. Βάλουμε σε όλα τα φαγητά από πάνω γιατί θυμίζει μας καλοκαίρι. Και αυτό είναι μια άποψη. Όπως τα μαντορίνια μας θυμίζουν Χριστούγεννα, αυτό θυμίζει μας καλοκαίρι. Έχεις δίκιο. Δηλαδή, κάποιες μυρωδιές είναι χαρακτηριστικές και μας μένουν και λέει: μυρίζουμε αυτό. Με μια εικόνα, με μια ανάμνηση. Ναι, 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 βέβαια. Ωραία. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα, Αντρέα? Μπορούμε να πάμε σε ένα φιλμάκι με χορό και να επιστρέψουμε εδώ. Είμαστε έτοιμοι να δοκιμάσουμε τα πιάτα. Βεβαίως. Βεβαίως. Πάμε λοιπόν. Thank you.
και χειροκροτάμε και εμείς μαζί με το βίντεο. Ξέρεις, ο χορός και το τραγούδι, η μουσική είναι άλλο πράγμα. Γι' αυτό λέω, ενθουσιάζεσαι σε οποιοδήποτε γεγονός και αν είσαι, και ειδικά σε φαγητό. Τέτοιο γεγονός θα έχουμε και εμείς 23 του Ιούνιου, μιας και βλέπεις τώρα για χορούς και φαγητά, 23 του Ιούνιου στο Πάρκο Ακρόπολης, όπου είστε και εσείς καλεσμένοι και όλοι και οι φίλοι από το σπίτι, να δούμε από κοντά αυτά τα όμορφα πιάτα, και χορούς και τραγούδια, και θα δοθεί και το βιβλίο στους συντελεστές εκπομπής και αυτοί που είχαν πάρει μέρος, βιβλίο συνταγών, έτσι για θύμα να θυμόμαστε το πρώτο έτος. Να οργανώσω καμιά ρώσικο κιόσκ. Ναι, θα έχουμε βέβαια. Να κάνουμε κάτι ωραίο. Περιπτεράκι, σίγουρα. Ωραία. Θα έχουμε. Λοιπόν, φαγητά. Τέλεια. Δήμο. Έλα, δοκίμασε να δούμε. Γιατί εντάξει, είναι η ώρα της δοκιμής και είναι καμιά φορά. Εντάξει, μπορεί να τα φτιάξει η Έλενα, αλλά δικαιούσε να μπει και το αντίθετο. Ξέρετε, να το προτιμούσα διαφορετικά. Για να δούμε τα ωραία ορεκτικά με το κάβουρα. Πάντοτε παίζει ρόλο το. Τα υλικά, εκεί είπαμε και το τυρί, εδώ νομίζω ότι είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Και το ζεστό πιο πολύ ωραίο. Μ' αρέσει ιδιαίτερα. Εντάξει, υπάρχει το σκορδάκι, δίνει έτσι μια... Φαντάσου ότι το συγκεκριμένο πράσινο δευτεί με βότκα. Οπότε, έχοντας κατά νου, αντιλαμβάνεσαι το πόσο δένει. Βέβαια. Ναι. Φαντάσου. Τέλειο. Εμείς να πούμε ευχαριστώ και στους δυο σας και στο μικροφίλπο που ήταν έτσι πίσω από τις κάμερες, παρέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και θα τα πούμε βεβαίως και στο event από κοντά 23 του Ιούνιου. Εμείς φεύγοντας να φτιάξουμε, σεφ μου. Ωραίο, θα το δοκιμάσω και εγώ τώρα να σου πω. Φεύγοντας να θυμίσουμε τους φίλους από το σπίτι ότι η εκπομπή χρηματοδοτείται από τα Ταμεία Αλληλεγγύης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκών Τρίτων Χωρών και την Κυπριακή Δημοκρατία. Μας ακολουθείτε σε Facebook, YouTube και στη σελίδα. Καλό απόγευμα να έχετε και θα τα πούμε και πάλι το ερχόμενο απόγευμα. Βεβαίως. Βεβαίως. Το ερχόμενο απόγευμα. Το ερχόμενο. Να περνάτε καλά. Γεια σας.